και η Αφρο Σμάιλ. Συμπληρώνει τον όμιλο της έκτης υποδρομίας. Έχει δοθεί εκκίνηση. Καλή εκκίνηση. Ο Παναμέρα που ήθελε από την αρχή να οδηγήσει. Απ' έξω όμως είναι και ο αντίμαχος που θέλει και αυτός να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό. Πιο πίσω προσπαθεί να βελτιώσει η θέση η Σταυρονίκη. Απ' έξω η Αφρο Σμάιλ. Επίσης ο Αστρέος στην εσωτερική και αυτός θα διεκδικήσει τέταρτη-πέμπτη θέση. Καθώς ο Παναμέρα που είναι στα δύο μήκη από τον αντίμαχο στην εξωτερική. Αφρο Σμάιλ θέλει να βελτιώσει η θέση. Ο Αστρέος εσωτερικά βελτιώνει τώρα τη θέση του και θέλει να είναι κοντά όπως και η Σταυρονίκη. Πάντα μπροστά ο Παναμέρα Μπόι. Εσωτερική για Αστρέο που θέλει να βελτιώσει η θέση. Κοντά και ο αντίμαχος πάντα. Απ' έξω τώρα η Σταυρονίκη κάνει ένα πολύ καλό ανέδωμα. Καθώς ο Παναμέρα Μπόι μπαίνει πρώτος στην ευθεία 4-5 μήκη και ανοίγει τη διαφορά. Ο Αστρέος εσωτερικά θέλει να περνά στη δεύτερη θέση και είναι στα 5 μήκη. Πιο πίσω είναι η Σταυρονίκη, Αφρο Σμάιλ και ο αντίμαχος. Με τον Παναμέρα Μπόι πολύ μπροστά. Στα 6 μήκη από τον Αστρέο που είναι καθαρά στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω κάνει φίνιση τώρα η Κέτι Πέρι στην εσωτερική. Καθώς είναι εύκολος νικητής ο Παναμέρα Μπόι, ο Αστρέος δεύτερος, Κέτι Πέρι και Σταυρονίκη. Πολύ εύκολη επικράτηση για το μεγάλο φαβορί της συνάντησης, τον Παναμέρα Μπόι. Πήρε την πρωτοπορία μετά.